Σύντροφοι και συντρόφισσες, νομίζω ότι πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η προσπάθεια μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Ζήσαμε όλοι εχθές το σόου της κατάθεσης των υποτιθέμενων δηλώσεων και υπογραφών που έλαβαν την καυστική και αποτελεσματική απάντηση από τον σύντροφο πρόεδρο, τον Γιάννη τον Ματζουράνη, ότι οι πλειοψηφίες καθορίζονται με ψηφοφορίες. Δεν καθορίζονται με υπεύθυνες δηλώσεις. Διότι αν είχαν σύντροφοι την πλειοψηφία, το πρώτο πράγμα που θα κάνανε, μα έχουν θητεύσει αρκετοί στο συνδικαλισμό από αυτούς και στα πανεπιστήμια, θα ήταν μορφή στο Προεδρείο. Αλλά δεν κάνανε μορφή, γιατί ξέρω δεν τι κάνανε. Και αυτό φάνηκε και από το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, μόλις είδαν ότι δεν τους παίρνει, αποχώρησαν και ανακοίνωσαν την ίδρυση του κόμματος που εδώ και καιρό ετοίμαζε ο κύριος Κασελάκης, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ελέγξει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να εισπράξει την κρατική επιδότηση των 4,5 εκατομμυρίων επί 3 χρόνια, ούτε μπορεί να υποθηκεύσει το κτίριο της Κουμουνδούρου, που ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός που λέγαμε και στο στράτευμα ότι είναι ο τέτοιο. Λοιπόν, το σχέδιο για ένα ΣΥΡΙΖΑ του 5% που θα ασχολείται με, ένα μέρος των δικαιωμάτων απέτυχε ικτρά. Εγώ καλώ όλους τους συντρόφους βουλευτές, ακόμα και αυτούς που δήλωσαν ότι αποχωρούν, να το ξανασκεφτούν. Να το ξανασκεφτούν. Και αυτούς που το σκέφτονται να μην το πράξουν. Διότι σε λίγο καιρό μπορεί αυτός που τους το προτείνει να μην είναι καν στην Ελλάδα. Δεύτερον, να σκεφτούν καθαρά ότι η κοινωνία μας χρειάζεται μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα και μια νέα κυβερνόσα δύναμη αύριο στη θέση του επιτελικού παρακράτους του Μητσοτάκη. Σε αυτό το δημοκρατικό προσκλητήριο έχουν όλη θέση. Αλλά θα έχουμε μάθει από τα παθήματα. Και θα παράξουμε όλοι μαζί, ένα λαϊκά κατανοητό, δεν θα βαριέμαι να το λέω αυτό, ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, προς όφελος της μισθωτής εργασίας, της νέας γενιάς και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μικρομεσαίας αγροτιάς, πρόγραμμα βαθιών αλλαγών που θα αναδιανέμουν πλούτο, θα μεταρρυθμίζουν δημοκρατικά το κράτος και τη δικαιοσύνη και θα επαναφέρουν υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Αυτό είναι το καθήκον μας την επόμενη περίοδο. Έτσι θα ξαναέρθει ο κόσμος μας, ο οποίος μας γύρισε την πλάτη, αλλά δεν πήγε αλλού. Περιμένει. Αν σοβαρευτούμε, θα ξανάρθει. Καλή δύναμη και καλό αγώνα, σύντροφοι.